centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τσαλίκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ανατούλη. Τι ακριβώς είχαμε στο Πεύκο, κύριε Τσαλίκη, χθες? Γιατί είχαμε μια φωτιά την οποία όμως την αντιληφθήκαμε, από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολύ νωρίς και έγκαιρα. Ναι, γύρω στις 5 το απόγευμα. Γύρω στις 6 το απόγευμα. Γύρω στις 6 το απόγευμα, ναι. Ναι, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη δασική περιοχή Πεύκου. Τη φωτιά την δώσανε εδώ στο κέντρο το τηλεφωνικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Καστοριάς. Τη δώσανε οι εθελοντές οι οποίοι βρίσκονταν, μπράβο, στον πύργο Κοτήλης. Και εδώ λοιπόν, κύριε Τσαλίκη, είναι η πρώτη σημαντική παρατήρηση. Να λοιπόν που τα μέτρα πολλές φορές πιάνουν και τόπο. Να λοιπόν, ναι, όταν κάνουμε έναν σχεδιασμό μπορεί να έχει αποτελέσματα. Ναι, επαναλαμβάνω, δόθηκε η πυρκαγιά συγχρόνως και από τον πύργο Κοτήλης από τους εθελοντές, αλλά και από το ύψωμα της μικρής Αλεβίτσας, ναι, από τους στρατιώτες. Από το στρατό, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Τα μέτρα που έχουμε πάρει τις τελευταίες μέρες, τα προληπτικά, ναι, αποδίδουν. Φαίνεται πως αποδίδουν, γιατί σε όλο τον νομό υπάρχουν όλοι οι τοπικοί φορείς οι οποίοι περιπολούν. Mm-hmm. Υπάρχει η αστυνομία, υπάρχει ο στρατός, η δασική υπηρεσία, ναι, γενικά, οι εθελοντές. Mm-hmm. Έτσι, τεράστια η συμβολή. Που είναι πολύ σημαντική τους. Συμβολή τους, να, και ναι, τα λέγαμε και συζητούσαμε τους εθελοντές αυτές τις μέρες και στην εκπομπή για την πόλη της Καστοριάς, για την ΕΤΑΚ, για πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι, για τους κυνηγούς, με τους κυνηγούς που είναι παντού τα μάτια τους ανοιχτά. Και είναι όλοι σε εγρήγορση, βλέπουμε κοινωνία με τα σώματα ασφαλείας σε μια άψογη συνεργασία. Δεν ξέρω αν είναι θελημένοι ή άθελοι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι όλος ο κόσμος είναι... Είναι θελημένοι. Γιατί λέτε ότι μπορεί να είναι άθελοι? Γιατί δεν μπορώ εγώ, ας πούμε, και ο κάθε πολίτης να είναι σε επίσημη συνεργασία με εσάς. Αυτό θέλω να πω, ότι εγώ σαν πολίτης, με το που αντιληφθώ κάτι, άμεσα να ειδοποιήσω τους υπεύθυνους. Κοιτάξτε, κάποιοι φορείς είναι υποχρεωμένοι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν. Ναι, εγώ μίλησα για το κομμάτι της κοινωνίας κυρίως και του. Πολλές φορές μπορεί να διαφορεί, μπορεί να. Τώρα φαίνεται ότι ευθυγραμμίζονται πολίτες και ναι, σώματα. Ναι, πραγματικά. Όλοι ανησυχούμε εδώ για τον τόπο μας. Ναι. Και πέσει να επαναλάβω το πόσο σημαντική είναι η επάνδρωση του πυροφυλακίου του πύργου Κοτήλης. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Το λέω σε όλες τις συνελεύσεις που γίνονται, ναι, πριν την αντιπυρική αλλά και κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής. Και τις έκτακτες που έχουμε, και τις έκτακτες. Ναι. Πρέπει να επανδρωθεί κάποτε. Είχαμε δύο πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του πύργου, στην, ναι, Κοτήλη. Ναι, ναι. Και ένα σύνολο 6 πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Γράμμου μέσα σε ένα μήνα. Και μάλιστα, μόλις σας το είχατε πει, κύριε Τσαλίκη, ήταν και οι μπρεσμοί. Δεν ήταν απλά φωτιές τυχαίες. Και το χθεσινό το συμβάν αποτελεί εμπρεσμό. Τώρα αυτό ήταν... θα ρωτούσαμε τώρα. Να έρθουμε λίγο, ναι, σε αυτό ακριβώς τώρα που λέει και ο Δημήτρης εδώ. Το συμβάν το χθεσινό, τι καταλαβαίνουμε, τι είναι αυτό που έγινε χθες εκεί? Δεν μπορώ να πω αν ήταν από αμέλεια ή από πρόθεση. Πάντως ήταν εμπρεσμός. Ήταν εμπρεσμός. Ναι. 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 Ήτανε, γιατί είναι, κύριε Τσαλίκη, είναι αλήθεια ότι από φυσικά αίτια είναι πάρα πάρα πολύ μικρό το ποσοστό? Δηλαδή μόνο από ένα κεραυνό, ας πούμε. Είναι μηδαμινό, δεν υπήρχαν να γίνει στιγμή νεφώσεις. Οπότε μιλάμε... Στην συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχουν καλώδια, δεν περνάνε καλώδια πυλώνες στις ΔΕΗ από πάνω. Μάλιστα. Η κυκλοφορία ήταν απαγορευμένη εδώ και μέρες. Ναι. Οπότε... Είναι εμπρισμός από αμέλεια ή από πρόθεση, κάπως, ναι, έτσι. Ναι. Είναι μέρος που μπορούν να πηγαίνουν ή προσβάσιμο σε ανθρώπους και τα λοιπά, που ξεκίνησε η φωτιά στο Πεύκο? Ναι, το σημείο είναι προσβάσιμο. Είναι όμως προσβάσιμο. Σας επαναλαμβάνω ότι η διέλευση και η είσοδος σε δασικές περιοχές απαγορεύεται. Ναι. Μέχρι και την Παρασκευή. Έχετε δίκιο. Και περιπολούν πάρα πολλοί φορείς.
τόσο στη συγκεκριμένη περιοχή, όλο και σε ολόκληρο τον νομό Καστοριάς. Μόλις λοιπόν έγινε γνωστό σε εσάς το τι συμβαίνει εκεί, κύριε Τσαλίκη, τι ακριβώς έγινε, πώς ήταν η κινητοποίηση, πώς συμβερθήκατε εκεί και σε πόση ώρα κατορθώσαμε να ελέγξουμε πραγματικά την φωτιά? Κοιτάξτε, έφυγε όλη η δύναμη του κλιμακίου του Νεστορίου, ναι, μαζί με τον προϊστάμενό του. Ναι. Σύνολο δηλαδή 4 οχήματα. Και ένα όχημα υδροφόρο ξεκίνησε από Καστοριά. Ναι. Όπως επίσης ξεκίνησα και εγώ και ο κ. Παπουτσίδης που είναι στην επίσης εδώ στην Καστοριά. Ναι, ναι, ναι. Ήταν για τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα. Ήταν εύκολη η πρόσβαση στο σημείο ώστε να διευκολυνθεί και η κατάσβαση φωτιάς? Ναι, πόλευε το σημείο. Ήταν ακριβώς σε δρόμο. Μάλιστα. Το δύσκολο για μας ήταν να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την πυρκαγιά. Mm. Να αντιληφθούμε σε ποιο σημείο έκαιγε. Ξέρετε, ο ορεινός όγκος του γράμμου είναι τεράστιος. Ναι, βέβαια. Οι πληροφορίες που μας δίνανε τόσο οι εθελοντές όσο και οι στρατιώτες, ναι, από τα πυροφυλάκια και τα υψώματα, τα γύρω, ήταν λίγο συγκεχημένες. Mm. Δεν ξέρουν καλά την περιοχή οι άνθρωποι. Λογικό είναι. Δεν μπορούσαν να μας προσέγγισαν ακριβώς το στίγμα που είναι η φωτιά. Ναι. Εκεί ήταν το δύσκολο για μας. Δύσκολο. Από τη στιγμή που την προσεγγίσαμε, κάναμε γρήγορα εγκαταστάσεις, δύο εγκαταστάσεις νερού. Και σβήστηκε, θα λέγαμε, πάρα πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε, μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ, ναι, την είχαμε οριοθετήσει. Ναι. Και από εκεί και πέρα, όλο το βράδυ όπως και τώρα. Είναι σε επιφυλακή εκεί, είστε. Ναι, σβήνουμε τα κομμάτια τα οποία είναι μέσα στην καμένη. Αχα. Ναι, μέσα στην καμένη περιοχή. Ώστε να μην υπάρξει κάποια αναζωπήρωση, φαντάζομαι. Σωστά, ναι. Έτσι. Να ρωτήσω και το εξής. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε και έχουμε δει και πόσο και τι έκαψε στην περιοχή. Δηλαδή, μπορούμε να το πούμε σήμερα. Ναι, έκαψε 40 στρέμματα. 40 στρέμματα περίπου. Βασική έκταση μεικτή. Ναι. Υπήρχαν μέσα πεύκα, δρύς και κέντρα. Α, ήταν διάφορα, δεν ήταν ένα. Ναι. Δοσδέντρο. Εντάξει, το πεύκο καίγεται πιο εύκολα από όλα από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι βλέπουμε αυτές τις μέρες, Τσαλίκη. Ναι, και ιδίως αυτό το διάστημα στο οποίο η υγρασία. Στα δέντρα και στους θάμνους είναι σχεδόν μηδενική. Η πυρκαγιά εξελίσσονταν πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ, μάλιστα. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ δηλαδή δεν ήταν μία εύκολη απλή περίπτωση, απλά το ότι δράσατε έγκαιρα και άμεσα το κάνατε πιο διαχειρίσιμο. Έτσι. Η επιτυχία της κατάστασης έρχεται στο γεγονός ότι οι ενέργειες μας ήταν άμεσες. Και πρέπει να πούμε, κύριε Τσαλίκη, να παρατήσουμε και το εξής, όπως το λέει εδώ και ο Δημήτρης, ότι έχουμε και μια ακόμη φωτιά που είχαμε στο Βίτσι, πολύ έγκαιρα, δηλαδή έχετε επιτυχία φέτος πολύ σημαντική. Πάτε κατευθείαν και νομίζω ότι η έγκαιρη προσέλευση σε εκεί, όλο αυτό που γίνεται, τελειώνει τις φωτιές εν τη γενέση του σχεδόν. Και φέτος πάτε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι από ό,τι παρατηρούμε. Η άμεση επέμβαση είναι πάντα. Δεν νοείται να αργήσει η πυροσβεστική. Αν σε κάποιους φαίνεται ότι αργεί να επέμβει η πυροσβεστική σε ένα συμβάν, αυτό οφείλεται στο άγχος τους, δεν ξέρω, στην ταραχή τους, ναι, και σε άλλους παράγοντες. Ίσως και στην άγνοια τη δική μας. Ναι, η υπηρεσία μας ξεκινάει σε όλα τα συμβάντα άμεσα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, αυτό είναι το ένα κομμάτι και το άλλο είναι η αποτελεσματικότητα των ανθρώπων. Και το άλλο κομμάτι είναι η αποτελεσματικότητα, η οποία οφείλεται, το έχω πει αρκετές φορές, ότι οι συνάδελφοι έχουν πάρα πολύ μεγάλο, έχουν υψηλό ποσοστό επαγγελματικότητας. Ναι. Η εκπαίδευση είναι συνεχής. Έχουμε πολύ καλή ποιότητα πυροσβεστών εδώ στον νομό. Εγώ το λέω ότι είναι η καλύτερη σε όλη την περιφέρεια. Η καλύτερη σε όλη την περιφέρεια, μάλιστα. Το λέω με απόλυτη σιγουριά. Mm-hmm. Ότι οι πυροσβέστες του νομού Καστοριάς είναι οι καλύτεροι σε όλη την περιφέρεια. Και είναι, όταν το λέει και ο διοικητής αυτό, καταλαβαίνουμε τη σημασία. Τη σοβαρότητα. Ναι. Σοβαρότητα. Εγώ είμαι υπερήφανος για όλα τα παιδιά, τόσο στην πυροσβεστική υπηρεσία της Καστοριάς, αλλά και στα κλιμάκια. Ναι. Αυτές τις μέρες
Κύριε Τσαλίκη, θέλω να σα το ρωτήσω. Ζητήθηκε βοήθεια από άλλα μέρη. Νομίζω κάπου πήγαμε στην Καστανιά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχουμε μεγάλη δύναμη. Έχουμε 4 οχήματα. Κάποια στιγμή είχαμε φτάσει και σε 5 οχήματα. Ναι. Στο νομό Κοζάνης και στο νομό Γρεβενών. Ήταν μοιρασμένα σε αντίστοιχες πυρκαγιές. Και στις φωτιές που είχαμε και στη γειτονιά μας, μάλιστα. Πήγατε και. Ναι, και επίσης έχουμε και δυνάμεις κάτω στην Εύβοια. Α, αυτό δεν το ξέραμε. Ναι, υπάρχουν ναι. Πυροσβέστηκα Καστοριάς και στην Εύβοια. Ναι, ναι. Πυροσβέστηκε με όχημα έχουν πάει. Ναι, και με όχημα. Και με όχημα. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέραμε. Ναι, και δεν γνωρίζαμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που το ακούμε, που σημαίνει ότι η Καστοριά μπορεί να στέλνει πραγματικά και να βοηθάει πολύ πολύ δύσκολες καταστάσεις, γιατί βλέπετε και εσείς πραγματικά τι γίνεται αυτό το διάστημα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι και η μοναδική που είναι εκτός Καστοριάς οι πυροσβέστες. Όχι, έχουμε, εξακολουθούμε να έχουμε δυνάμεις και στην Εύβοια αλλά και στην περιφέρεια τη δική μας. Μάλιστα. Mm-hmm. Α, μάλιστα. Υπάρχουν ακόμη, δεν έχουν σβήσει φωτιές και στην γειτονιά μας από ό,τι καταλαβαίνω. Και υπάρχουν πυροσβέστες και στην γειτονιά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσαλίκη, νομίζω ότι οι τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, με ό,τι, και με ό,τι συνέβη, μας ευαισθητοποίησαν πολύ περισσότερο όλους μας. Ίσως να το νιώθετε κι εσείς ότι και στην Καστοριά ο κόσμος άρχισε πολύ περισσότερο να ανησυχεί το τι μπορεί να συμβεί. Αυτό μπορεί να τον κάνει πολύ πιο ευαισθητοποιημένο για τα πάντα στο πώς να προσέχει το περιβάλλον ή και να ειδοποιεί ή ακόμη και να καταγγέλει διάφορες περιπτώσεις που βλέπει παράξενα πράγματα. Αλλά και στην περίπτωση που μόλις συζητάμε για την περιοχή του Πεύκου, πώς οι εθελοντές και ο στρατός εντόπισαν αμέσως από τα πυροφυλάκια Κοτήλης και Αλεβίτσας τη φωτιά για να έχουμε αυτό το αίσιο αποτέλεσμα χθες το βράδυ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα της επιτήρησης, γιατί είναι και αγώνας, είναι και αγωνία και είναι ένα τρόπο. Βέβαια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και τους τοπικούς φορείς, την αστυνομία, το στρατό, τις εθελοντικές οργανώσεις. Ακόμη και τους απλούς πολίτες που γνωρίζουν πλέον ότι μια πυρκαγιά, μια εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι άσχημη εξέλιξη για την περιοχή. Mm. Και ξέρετε, και μέσα στην πόλη υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, μας τα έλεγαν τα παιδιά και από την ΕΤΑΚ χθες, για την Καλυθέα, για τον Προφητηλία, για το Αλσίλειο του Πνευματικού. Ναι, ναι. Εσείς όλα αυτά τα πολύ σως σημεία για την πόλη ή οπουδήποτε άλλο, έχετε κάνει και παρατηρήσεις το τι μπορεί να βελτιωθεί, τι δεν πάει καλά ίσως σε αυτές τις περιοχές ή κάποιες περιοχές? Κάνετε τέτοιου είδους εισηγήσεις, γιατί βλέπετε? Εμείς κάναμε τις εισηγήσεις μας για τις συγκεκριμένες περιοχές, τα Άλση και τα περιαστιακά δάση εδώ. Ναι. Έχουμε κάνει τις εισηγήσεις μας, έχουμε δει τις αδυναμίες στα θέματα πολιτικής προληπτικής πυροπροστασίας. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα οι φορείς θα απομένει να υλοποιήσουν τις προτάσεις της δικιάς μας. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι και ανακοινώσιμο, δηλαδή να μάθουμε κι εμείς ακριβώς τι προτείνεται, ποια είναι τα δύνατα σημεία μας. Δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης να αναφερθούμε σε αυτά. Δεν νομίζω. Είναι κάποια πράγματα εξειδικευμένα, δεν θα καταλάβει ο κόσμος. Τα οποία τα εισηγήσετε εσείς, αλλά... Να, ναι. Μακάρι να υλοποιηθούν λοιπόν, να είναι προς την κατεύθυνση... Να. Την σωστή φυσικά και να προσπαθούν και οι τοπικοί φορείς, προσπαθούν. Έχουμε άριστη συνεργασία με όλους. Ναι. Υπάρχει αλληλοσυνεννόηση μεταξύ μας. Ωραία. Απλά αυτό ένα είναι θέμα, κύριε Νατσούλη, όπως καταλαβαίνετε, πάντοτε στην Ελλάδα είναι το οικονομικό. Το οικονομικό... Χρειάζονται χρήματα ναι. για την πυροπροστασία. Το οικονομικό πολλές φορές μας καθυλώνει. Και μας τα έλεγε και ο αντιπύραρχος εν αποστρατεία προχθές στην εκπομπή, ο κ. Μιχαήλ, ότι λείπουν τα λεφτά. Λείπουν τα λεφτά και ήταν και ένας από τους λόγους, όπως τουλάχιστον ισχυρίστηκε και ο ίδιος, για το τι συνέβη σε Αθήνα, Εύβοια, Πελοπόννησο. Και μας ρωτάνε εδώ, ειδικά για την Εύβοια, κύριε Τσαλίκη, αν έχετε λίγο χρόνο να απαντήσετε και σε αυτό, κατά τη γνώμη σας, τι έφταξε εκεί και κάει και όλη η Βόρεια Εύβοια? Θα με επιτρέψετε να μην επιφέρω γνώμη. Δεν γνωρίζω την κατάσταση, δεν συμμετείχα στην κατάσβεση. Και δεν ξέρετε και την περιοχή, λογικά. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ ένα θα πω ότι κάποιοι που δεν γνωρίζουν και επιφέρουν γνώμη να είναι λιγάκι
Επιφυλακτικοί στο τι γράφουν, γιατί υπάρχουν και οι πυροσβέστες του Facebook, όπως ξέρετε, κύριε Τζαλίκη. Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος πυροσβέστης που να μην δούλεψε κάτω. Τέλος. Πάντως από εδώ που είμαστε, λέτε, δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη για το τι πραγματικά έγινε στην Εύβοια. Ωραία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τσαλίκη, να σας πούμε ένα μπράβο. Όπως και στην περίπτωση του Βιτσίου, έτσι και η χθεσινή περίπτωση, νομίζω ότι τα πολύ πολύ γρήγορα αντανακλαστικά μας βοήθησαν να τελειώνουμε γρήγορα εντιγενές οι φωτιές που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε εφιάλτες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων. Να είστε καλά, μπράβο σας. Μπράβο σας. Και εύχομαι πραγματικά να μην σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο τώρα το καλοκαίρι. Και εγώ το εύχομαι. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Τσαλίκη. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.